Hey there. Evelyn. Σε βλέπω που το διασκεδάζεις και πραγματικά περνάω τέλειο. Αχ, χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο κορσέ. Επιτέλους βλέπω μία φούστα έτσι όπως τόση ώρα λέω ότι θέλω να δω μία pencil φούστα. Οκ. Okay. Ο κορσέ. Το μπλουζάκι. Τι καρδούλες. Ωραία μαλλιά. Ευχαριστώ. Ωραίο μακιγιάζ. Θα ήθελα ακόμα πιο μεγάλα μάτια. Το eyeliner. Να το τραβήξεις ακόμα περισσότερο το eyeliner. Με το. Μόνο που δεν μ' αρέσει είναι η σούπερ λευκή καρδούλα. Η σούπερ λευκή καρδούλα. Ναι, με τα λουλούδια. Δηλαδή, ή θα ήθελα να έχεις ακόμα ένα πουά πάνω στην μπλούζα σου. Οκ. Okay. Λίγο μεγαλύτερο, για να ταιριάζει η καρδούλα. Ή κάτι αντίστοιχο για να ταιριάζει το φλωράλι μαζί με, με τη τσάντα σου. Είχα καιρό να σου βάλω καλό βαθμό. Τρελαθώ. Ευχαριστώ πολύ. Στέλιο, πάμε σε σένα. Hey. Πάρα πολύ ωραία μαλλιά. Αυτά τα μαλλιά, λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ να τα βλέπω κανονικά. Εννοείται αυτό. Νομίζω σας άρεσαν και οι αφέλειες γενικά. Οπότε ναι, κάτι και αυτή η κόμωση σου πάει που είναι εδώ τα μαλλιά κοντά. Και θα σου πω τι γίνεται. Είσαι μια γυναίκα με τύπο. Εντάξει. Τα μαλλιά σου δεν έχουν κανένα τύπο. Και αυτό σε πάει πίσω. Ενώ μπορείς να έχεις statement μαλλιά και τα πιο αδιάφορα ρούχα και να περνάς και να γυρνάνε όλοι να σε κοιτάνε. Δηλαδή τώρα, με αυτά τα μαλλιά, φόραξε ένα tank top και ένα jean, όπου και να ήσουν, θα σε κοιτάγαν όλοι. Η σιλουέτα είναι καταπληκτική. Το βινίλ, πρόσεξε τώρα, αναλόγως μπορεί να είναι χωρίς εποχή. Ωραίος ο κορσές, ωραία η φούστα, τα παπούτσια δεν είμαι σίγουρος είναι σωστό το χρώμα, όμως όλο αυτό το vibe, του dark, λίγο Betty Boo, που είναι ακόμη δεν ωραία, είναι. Betty Boo δεν ήταν. Betty Page. Dita Von Teese, όλες αυτές οι ξέρεις, πολύ έντονες και αφιλεγόμενες προσωπικότητες σου ταιριάζουν. Αχ, τέλεια. Και εύχομαι και αυτό τον καλά να είναι ξέρεις, μια ευκαιρία να αναθεωρήσεις πάρα πολύ το τι σου πάει, τι δεν σου πάει. Και τι θα πρέπει να φοράς και στη ζωή σου, όχι ωραία. Μόνο στο διαγωνισμό. Ναι, ναι, εννοείται. Πρέπει να δημιουργήσεις ένα στυλ που να έχεις μια συνέπεια. Πάρα πολύ ωραία είσαι σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου πάει αυτό τον dark, sexy vibe. Τρία. Συμφωνείς και εσύ, Άννα, με όλα αυτά. Εγώ θυμάμαι ότι έγινε μια φασαρία την προηγούμενη φορά εδώ για την Dita Von Teese και ήρθε Dita Von Teese σήμερα. Όχι, εγώ είπα. Εγώ ήμουν σίγουρη ότι θα σου αντιμένει την Dita Von Teese. Τη λατρεύω, τη λατρεύω. Ναι, απλά θυμάσαι τι είπες. Όπως επίσης είπες ότι έκανα body shaming επειδή σου είπα να μην φοράς φαρδί παντελόνι. Και κοίτα πώς είσαι με τα στενά. Σας είπα ότι με συγκρίνατε με μοντέλο και στενοχωρέστηκα που με βάλατε δίπλα από ένα μοντέλο. Δεν κοίτα είμαι μοντέλο. Κοίτα πώς είσαι με τα στενά, δεν είπα αυτό. Εννοούσα αυτό. Ναι, ωραία, ότι αυτό το ακούω. Ότι με τα στενά είσαι άλλος άνθρωπος. Με κοίτα το oversized και τα streetwear γίνεσαι και οποιαδήποτε γυναίκα χάνει τη σιλουέτα της. Γίνεται άκομψη. Λοιπόν, πρόσεξε. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο look. Εγώ ήμουν σίγουρη ότι σου πήγαινε. Ευχαριστώ πολύ. Ήμουν σίγουρη ότι θα το κάνεις σήμερα. Α. Ήμουν σίγουρη, το είχα πει. Αλήθεια. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, γιατί έχει σκεπτική στα λούξου, δεν κάνεις έτσι. Αλλά λοιπόν, αυτό είναι το στυλ που πρέπει να ακολουθήσει. Πάει πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσει και το πάνω, γιατί μου θυμίζει την Amy Winehouse. Δεν μου αρέσουν τα σκουλαρίκια, γιατί αν βάλω το χέρι μου μπροστά, ένα μαύρο σκουλαρίκι θα σε ανέβαζε, θα σε κάνει πιο μακρόσταγνη. Ενώ αυτό σε κόβει. Εντάξει, μου αρέσει όλο το styling. Απλά, επειδή τελικά. Βλέπω ότι κάποια πράγματα τα παίρνεις κάπως αλλιώς και θέλω να μάθεις να πειθαρχείς εδώ μέσα. Να σας πω να κάτι. Να πειθαρχείς και να ακούς αυτά που σου λέμε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί εμείς δεν τα λέμε έτσι. Στα λέμε για να εξελίξεις το στυλ σου. Δηλαδή την προηγούμενη φορά δεν σου είπα τίποτα με κακία. Όχι, τα μα είπα γι' αυτό το διευκρίνησα. Και σε εσένα και στη Δήμητρα για να εξελιχθείτε. Και κοίτα το αποτέλεσμα σήμερα. Από την ημέρα που ήρθε σήμερα, είσαι μια άλλη και αυτή πρέπει να είσαι. Λοιπόν. Θα σου έδινα 4, αλλά σου δίνω 3. Γιατί, πέρα από το στυλ,
Πρέπει να έχουμε και ήθος και το έχω ξαναπεί εδώ μέσα. Αυτό τώρα και πάλι είναι προσβλητικό. Έχω πάρα πολύ. Θέλω να αλλάξω το χαρακτήρα σου και τη συμπεριφορά σου εδώ μέσα. Έχω πάρα πολύ ήθος, κυρία Καψάλη. Αυτό ήταν πολύ. Μπορεί να έχεις ήθος σε άλλα πράγματα. Με χαρακτηρίσατε με έναν τρόπο που είναι πολύ, πολύ ασεβής προς το πρόσωπό μου και σας μιλάω με κάθε σεβασμό. Και τη μέρα που με φωνάζατε για την Τίτα Βον Ντίζ, δεν με αφήνατε καν να σας πω τι εννοούσα. Και δεν σας μίλησα ποτέ απότομα και ούτε και τώρα. Εγώ κατάλαβα τι εννοούσες. Είχες επιτεθεί σε μια συμπεκτριά σου. Αυτό έκανες. Πώς? Και σήμερα ήρθες στη Μέγκ Τίτα Βον Ντίζ. Εμένα μου αρέσει η Τίτα Βον Ντίζ πολύ. Δεν είπα ότι δεν μου αρέσει η Τίτα Βον Ντίζ. Είναι από τις αγαπημένες μου. Είπα ότι το shape της μου θύμισε την Τίτα Βον Ντίζ καλοπροαίρετα. Μάλιστα. Δεν ξέρω γιατί έχετε. Εγώ αλλιώς το εξέλαβα. Όχι, θετικά το είπα. Γι' αυτό και μετά που μου μιλήσατε δεν τοποθετήθηκα. Γιατί μου λέτε την ξέρω τι τα βοντίζει αυτό. Και λέω, εντάξει, εγώ δεν είπα κάτι αρνητικό. Δεν κατάλαβα. Εγώ θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει μόδα πρέπει να δέχεται όλες τις κριτικές. Τις δέχομαι. Μα σας παρακαλώ. Όχι. Δεν δέχτηκα την κριτική που είχε να κάνει όταν με συγκρίνεται με ένα μοντέλο. Αυτό λοιπόν, σας είπα. Σου έβαλε ένα 3. Θα μπορούσα να σου βάλω και 4. Είσαι πολύ καλή σήμερα. Και περιμένουμε καλύτερα από σένα. Θα τα βλέπω τηλεοπτικά. Εγώ θα ήθελα να πω ότι δηλαδή, αυτό που εγώ ξέρω για την Μπή και θα ήθελα να το πω είναι ότι δεν έχει δείξει τέτοια δείγματα. Καταλαβαίνω τι ήταν αυτά τα πράγματα που σε πείραξαν, Άννα μου. Αλλά δεν νομίζω, υπήρξε νομίζω μία μη συνεννόηση ανάμεσα. Νομίζω υπήρχε μία παρεξήγηση. Ναι. Είναι μία παρεξήγηση με λάθος λέξεις ίσως, εντάξει. Οπότε κάπως πρέπει να το φτιάξετε ίσως αυτό. Okay. Καταλαβαίνω ότι αυτό τώρα σου έπεσε βαρύ. Θα ήθελα να σου δώσω το χρόνο για μια τελευταία τοποθέτηση από σένα. Αλήθεια στο λέω. Δεν έχω να πω κάτι. Καταρχάς, δεν έχω να πω κάτι γιατί όσο καιρό είμαι εδώ, όλοι ξέρουν ότι για να μιλήσω, κάθομαι και σκέφτομαι για να μην πω άσχημα πράγματα, παρορμητικά, γιατί είμαι πολύ παρορμητική. Το να χαρακτηρίζομαι τηλεοπτικά είναι πολύ άσχημο και πάρα πολύ βαρύ. Είναι η άποψη του κάθε ανθρώπου. Δεν με γνωρίζει η κυρία Καψάλη και όπως φαίνεται δεν θα γνωριστούμε κιόλας, δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Οπότε δεν θα το πάρω άλλο βαριά και αφού είναι αυτή η γνώμη σας είναι, είμαι κάθετη στο χαρακτηρισμό. Έχω κάνει πάρα πολύ δουλειά με τον εαυτό μου για να το κάνω αυτό και να μην απαντάω εκείνη την ώρα. Άκουσε με λίγο, αυτό που εννοούσα δεν έχει να κάνει με το χαρακτήρα σου. Καθώς. Αλλά με τι έχει να κάνει, με τον τρόπο σχολιασμού και συμπεριφοράς εδώ μες στο πλατό. Και εγώ προσβλήθηκα και δεν έκανα θέμα. Λοιπόν, αν θεωρήσω. Κάνατε θέμα και το συνεχίσατε και πάρα πολύ ωραία. Ωστόσο, αν θεωρήσω ότι σε προσέβαλε, σου ζητάω συγγνώμη. Δεν μου ζήτησες. Έβαλε και ένα πολύ ωραίο 3, δεν το έχω βάλει ποτέ. Ναι. Και νομίζω ότι θα συνεχίσει πολύ ωραία την πορεία σου και ότι είσαι πολύ καλή στο είδος και στη δουλειά σου από ό,τι έχω μάθει. Λοιπόν. Να είστε καλά. Αυτά. Ευχαριστώ. Ας ηρεμήσουμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Μπή μου, και πήγαινε στη θέση σου.